Προσαρμοστικότητα φαίνεται ότι δείχνει η εθνική μας μαγείρισα, Αργυρό Μπαρμπαρίγου, τον καιρό της πανδημίας και του δεύτερου lockdown, μεταφέρει καθημερινά τις γαστρονομικές της προτάσεις, τις μοναδικές συνταγές της και τα γευστικά της πιάτα μέσα από την εκπομπή Ώρα για Φαγητό στον Sky. Ωστόσο, μιλώντας στο secret των παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη αποκαλύπτει το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα, αποφάσισα το εστιατόριο Παπαδάκης, που έχει μια ιστορία 25 χρόνων, με φανατικό κοινό όλα αυτά τα χρόνια, να ξεκινήσει υπηρεσία delivery και takeaway με ένα ειδικά σχεδιασμένο μενού με πιάτα ημέρας, αναφέρει και συνεχίζει, υπάρχει και η δυνατότητα, αν κάποιος θέλει ένα ιδιαίτερα οικογενειακό γεύμα, να καλύψουμε όλη την γάμα των απαιτήσεων, αρκεί να γνωρίζουμε 24 ώρες πριν το είδος του φαγητού και την ποσότητα που απαιτείται. Η ίδια εξηγεί ότι επειδή αυτή τη στιγμή η εμβέλεια του delivery είναι μικρής ακτίνας, γύρω από την περιοχή του Κολονακίου, όπου είναι και η έδρα μας, μπορεί κάποιος να παραγγείλει το φαγητό, αν είναι εκτός της ακτίνας του delivery, και να περάσει να το παραλάβει, η Αργυρό Μπαρμπαρίγου εκμυστηρεύεται στο secret και τις απόψεις και τα συναισθήματα της για τη δεύτερη καραντίνα που βιώνει η χώρα. Έκλεισε η εστίαση ξανά και είχα προβλέψει ότι θα πάμε σε δεύτερο γενικό lockdown, σχολιάζει και προσθέτει, διανύουμε τόσο η εστίαση όσο και περισσότερη κλάδη μια πολύ δύσκολη περίοδο, πρέπει να κάνουμε υπομονή όλοι, να δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό, ας ελπίζουμε ότι το δεύτερο lockdown θα διαρκέσει λίγο, εφόσον συμμορφωθούμε όλοι με τα μέτρα, είναι δύσκολο για μια επιχείρηση να βάζει λουκέτο και ειδικά μια επιχείρηση εστίασης, όσο δύσκολα κλείνει, άλλο τόσο δύσκολο είναι και να ανοίξει, δεν βάζεις απλώς ένα κλειδί στην πόρτα και ανοίγει. Επίσης, μια επιχείρηση εστίασης είναι πολύ κλάδι από πίσω, προμηθευτές, παραγωγή, σερβιτόροι, καθαριστές, καταλήγει. Facebook, Twitter.